Το καμπανάκι του κινδύνου σχετικά με το πρόβλημα καθαριότητας που θα υπάρξει από την 1η Ιουνίου και έπειτα στο σύνολο των σχολικών μονάδων των Χανίων, θέτει με επιστολή του προς την Νίκη Κεραμέως ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Όπως αναφέρει, δυσκολίες για να καλυφθούν οι διπλές βάρδιες στην καθαριότητα εν ώψη της επαναλειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κυριολεκτικά ξεπέραστες χωρίς τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε προβλέψει ήδη να υπάρχουν οι πρωινές βάρδιες. Αλλά δυστυχώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε και με δεδομένο ότι οι προσλήψεις προσωπικού αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, έχουμε την δυσκολία και καλούμε το Υπουργείο και μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ευελιξία ώστε να προσλάβουμε προσωπικό για να καλύψουν τον ένα περίπου μήνα λειτουργίας των σχολείων. Βάσει του προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής, από τις 10 Μαΐου και έπειτα και οι 49 καθαρίστριες των υπηαγωγείων και των δημοτικών απασχολούνται πλέον στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, αυτό που ζητά ο Δήμος είναι την πρόσληψη τουλάχιστον 150 ακόμα καθαριστριών, ώστε το σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου να καθαρίζεται αξιοπρεπώς. Ανάλογο αίτημα έχει καταθέσει και ο Δήμος Ρεθύμνου για την πρόσληψη 90 καθαριστριών. Αυτή τη στιγμή αναπροσαρμόζουμε ξανά την κατανομή των ωρών για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλες αυτές όμως οι αλλαγές δεν μπορούν να καλύψουν το μεγάλο κενό περίπου 150 καθαριστριών, οι οποίες απαιτούνται επιπλέον για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Και σαν να μην έφτανε ο βραχνάς των καθαριστριών, μεγάλο θα είναι το πρόβλημα που θα ανακύψει από την ερχόμενη Δευτέρα και στο θέμα των αδειών των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και στη μεταφορά των μαθητών με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Χρειάζεται με τον υπεύθυνο μεταφορών του ΚΤΕΛ να συντονιστούν αρκετά οι σχολικές μονάδες αλλά και οι γονείς, καθώς πηγαίνοντας εκ περιτροπής στα παιδιά 2 ή 3 φορές την εβδομάδα πρέπει να είναι ο συντονισμός πάρα πολύ δύσκολος και επίσης η πληρότητα των λεωφορείων τη στιγμή που θα είναι 50%, το ΧΤΕΛ θα αντιμετωπίσει δυσκολίες ώστε να είναι στην ώρα τους οι μαθητές. Ενδεχομένως να φτάνουν στο σχολείο μέχρι και τις 9 η ώρα ή και ακόμα αργότερα, καθώς θα χρειαστεί να διπλασιαστούν τα δρομολόγια αυτή την περίοδο. Σημειώνεται τέλος ότι στην παρούσα χρονική στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία των εγγραφών των προνηπίων στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής περίοδου.